αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Δευτέρα σήμερα, 23 Νοεμβρίου, και εμείς εδώ από το στούντιο της Ροδόπης Τηλεόρασης θα προσπαθήσουμε να σταθούμε επαιτειακά σε ένα γεγονός που θα το γιορτάσουμε επίσημα, εντός εισαγωγικών, μετά από δύο μέρες. Στις 25 Νοεμβρίου η χώρα μας τιμάει επίσημα ως συνολική ιστορική εθνική μνήμη το γεγονός της ανατίνξης του Γοργοποτάμου, και μέσα από αυτήν την ιστορική αφετηρία τιμάει την ενωμένη εθνική αντίσταση. Σήμερα δεν θα κάνουμε αναλυτική αναφορά σε αυτό το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός, λίγος πολύ τα γεγονότα είναι γνωστά σε όλους μας. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τιμήσουμε την εθνική αντίσταση τιμώντας τη μνήμη ενός συγκεκριμένου ανθρώπου, ενός ανθρώπου που έφυγε πρόσφατα από κοντά μας και που ουσιαστικά ανέλαβε και κράτησε στους ώμους του το βάρος της εθνικής αντίστασης στην περιοχή μας. Θα τιμήσουμε τον Δημήτρη τον Μαρίνο, τον καπετάν Μαρίνο, τον Δημήτρη τον Σαχαρίδη, τον άνθρωπο που ήταν ο καπετάνιος εδώ του Ελλάς, μέσα από το λόγο, με τη βοήθεια του λόγου του γιού του, του Κώστα του Σαχαρίδη, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι σήμερα μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Σαχαρίδη, να σας ευχαριστήσουμε. Για όλους εμάς είναι πολύ εύκολο να αποστασιοποιηθούμε από έναν άνθρωπο, να μην φορτιστούμε συγκινησιακά. Ξέρετε, οι ήρωες για τον κόσμο είναι αποστασιοποιημένοι, ούτως ή άλλως είναι άνθρωποι οι οποίοι μένουν πάντοτε σύμβολα. Ίσως ενδεχόμενα να θεωρηθεί απρέπεια από την πλευρά της εκπομπής που σας ζητούμε τόσο πρόσφατα να μιλήσετε για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά θεώρησα ότι είναι αδιανόητο να κάνει κάποιος μια αναφορά επαιτειακή στην εθνική αντίσταση της περιοχής του χωρίς να αναφερθεί σε κάποιον άνθρωπο σύμβολο. Αυτή είναι η άποψη, αν θέλετε, της εκπομπής. Ναι. Θα μου επιτρέψετε μόνο να σας να πω κάτι. Μιλήσετε για ήρωες. Ο πατέρας μου έκανε το καθήκον του, έκανε αυτό που πίστευε, πολέμησε για αυτό που πίστευε μέχρι την τελευταία στιγμή που έκλεισε τα μάτια του, αλλά το χαρακτηρισμό αυτό ήρωας καλύτερα να τον αφήσουμε για την ιστορία. Σαφώς θα τον αφήσουμε για την ιστορία, απλώς ήρωες, ως ήρωες νοούμε όλοι εμείς οι νεότεροι τουλάχιστον, έτσι όπως μάθαμε από τα βιβλία και από τους δασκάλους μας, όλους αυτούς που κάναν το χρέος προς την πατρίδα. Γιατί όλοι, δεν, από όσο διδασκόμαστε, δεν τήρησαν πιστά αυτό το χρέος, αυτό το καθήκον προς την πατρίδα, χωρίς να μπορεί κανένας να κρίνει κανέναν, γιατί δεν ξέρουμε εμείς τι θα κάναμε στη θέση, αν βρισκόμαστε μια δύσκολη θέση. Θα αναφερθούμε όμως αναλυτικά σε αυτόν τον άνθρωπο και διακριτικά, αναφερόμενοι μέσα από την προσωπική του ιστορία στην ιστορία της αντίστασης περιοχής μας. Να αρχίσουμε λίγο να μιλάμε για τα βιογραφικά, απλώς προς ενημέρωση, προς γνώση των τηλεθεατών. Να πούμε ότι γεννήθηκε στην Οδυσσό της Ρωσίας το 1913, ήρθε στην Ελλάδα το 1922 και εγκαταστάθηκε με τους γονείς του στην Αλεξανδρούπολη. Τελείωσε το γυμνάσιο και μπήκε στη Σχολή Αξιωματικών στην Αθήνα. Στον πόλεμο της Αλβανίας υπηρέτησε ανθιπολογαγός του ελληνικού στρατού. Είχε την ειδικότητα του ειδικού σαμποτέρ και με αυτήν την ειδικότητα υπηρέτησε στο ειδικό τμήμα καταστροφών. Έλαβε μέρος στις μάχες Χιμάρας, Πόγραβε, Τσαρανταπορο. Είναι κάποιες μάχες, κύριε Σαχαρίδη, που τις μάθαμε από τα σχολικά βιβλία. Ναι. Σας είχε μιλήσει ποτέ για αυτές? Ο πατέρας μου γενικά δεν μιλούσε για τη δράση του. Και θέλω να πιστεύω για δύο κύριους λόγους. Ο πρώτος ήταν η μετριοφροσύνη που είχε. Δεν του άρεσε να μιλάει για τις προσωπικές του ιστορίες για εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Και ένας δεύτερος βασικός λόγος, θέλω να πιστεύω, ήταν η υπερευαισθησία που είχε. Υπέφερε όταν μιλούσε γι' αυτά. Κυριολεκτικά. Και μάλιστα όταν είχαμε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, κάθε χρόνο, από παιδάκι το θυμάμαι αυτό, τα βράδια εκείνες τις μέρες, πάντα τα όνειρά του ήταν γεμάτα από μάχες.
από το τι είχε ζήσει, από τι ζούσε. Δηλαδή δεν ήταν καλά εκείνες τις μέρες, πάντα. Υπέφερε. Okay, ναι. Και πολύ περισσότερο γι' αυτό το λόγο θέλω να πιστεύω δεν μιλούσε κιόλας. Mm-hmm. Τουλάχιστον σε εμάς, στους οικείους. Έχουμε συνηθίσει όμως να ακούμε με τυμπανοκρουσίες τις ενθυμίσεις των ανθρώπων που πήραν μέρος σε εκείνο το μέτωπο. Κάποιες φορές έχουν ζητήσει υπερβολικά εύσημα μνήμες και νομίζω ότι αξίζει κανείς, δεν το σκεφτήκατε ποτέ να καταγράψετε, να τον πιέσετε, να καταγράψετε τις αναμνήσεις του. Το σκέφτηκα, αλλά δεν τόλμησε γιατί ήξερα πόσο υπέφερε από αυτά. Mm-hmm. Τώρα, εάν μόνος του ήθελε κάτι να πει, εάν μόνος του ήθελε κάτι να γράψει, θα το έκανε. Mm-hmm. Ποτέ δεν του ζήτησα κάτι, ούτε εγώ, ούτε οι υπόλοιποι στο σπίτι. Mm-hmm. Γιατί ξέραμε πόσο υπέφερε. Θυμόμουν όλα αυτά. Λοιπόν, τελειώνει το αλβανικό μέτωπο και με την κατοχή της Ελλάδας εντάσσεται στον Ελλάς και υπηρετεί στο ελληνικό τάγμα Ροδόπης με κύριο έξονα και δράση την Ροδόπη. Πρέπει να πούμε ότι η περιοχή μας εδώ δόθηκε από τους Γερμανούς στην αρμοδιότητα των συμμάχων τους τότε, των Βουλγάρων. Και ότι από ό,τι μου είχε πει σε μια άλλη συνέντευξη που είχαν κάνει μαζί στην περιοχή δραστηριοποιήθηκε μόνο μια αντιστασιακή οργάνωση, ο ΕΛΑΣ. Ναι. Για εκείνη τα χρόνια θα μιλήσουμε λίγο αναλυτικότερα για τις ενθυμίσεις του, αλλά ας δούμε ένα απόσπασμα από ένα βίντεο που έχει γυριστεί και μέσα σε αυτό το βίντεο έχει και κάποιες δικές του αναμνήσεις. 1941-44. Η Δυτική Ομάδα της Οργανώσεως της Εθνικής Αντίστασης στο Πατριωτικό Μέτωπο 1941 τον Νοέμβριο μήνα ιδρύθηκε στα μεταλλεία του Κυρκά. Ο Κασάπης Βαγγέλης Κρήτων, Ζιβελέκης Παναγιώτης Δικηγόρος και Καπλάνης Ορέστης, τρία μέλη τα οποία ήταν του ΚΚΕ. Αυτοί με ανέθεσαν την εντολή να κατέβω στα μεταλλεία του Κυρκά ως εργάτης και να οργανώσω εκεί την περιοχή. Πήγα στα μεταλλεία να εργαστώ ως εργάτης και να οργανώσω εκεί κέντρο διερχομένων, δηλαδή λεγόμενη Γιάφκα, για να βοηθήσουμε και να αποθήσουμε τους καταδιωκομένους προς τον Εύρο. Όπου στον Εύρο ήταν, είχε ιδρυθεί το 81 Σύνταγμα του Ελλάς. Με επικεφαλή στον Κρήτον, το ψευδόνυμα του Κασάπης Βαγγέλης και στρατιωτικό διοικητή τον Βλάχο Γιώργιο, έναν έφεδρο λοχαγό, ο οποίος ήταν δάσκαλος στην περιοχή εκείνη. Από τα μεταλλεία προωθήσαμε τον Λάμπρο Κανακαρή, τον Γιάννη Χαλαμπίδη, τον Αθηνόδωρο, τα στελέχη του ΚΚΚ, τα οποία προωθήσαν στον Εύρο. Ο τόπος παραμονής ήταν μια σπηλιά στο χωριό Μαυρόπετρα, Καράκα λεγόμενη, και από εκεί η ομάδα των ανταρτών με κεφαλή στον Τίτο Σαχαρίδη, Θέμη, τους προωθούσαν στον Εύρο στο 21ο Σύνταγμα του Ελλάς. Στα μεταλλεία η οργάνωση του ΕΑΜ κατόρθωσε να οργανώσει όλους τους Έλληνες εργάτες με επικεφαλή τον Μιχάλη Καΐκα, Λέτσι Κάγκελο, τον Μολά Ανέστη, τον Τσουκαλά, ο οποίος ήταν και αρτοποιός απάνω και τροφοδοτούσε κατά τρόπο το δικό του ψωμιά στους αντάρτες. Η οργάνωση συντηρούσε τις ερχόμενες ομάδες των διοικομένων και ενθάρρυνε τους Έλληνες της περιοχής τον ομορφόπιση και να αντισταθούν στις πιέσεις των Βουλγάρων για να μην γραφούν Βούλγαροι και να αρνηθούν την ελληνική υπηκότητά τους. Στη σπηλιά αυτή μας είχε εφοδιάσει από την Αλεξάνδρου και έναν πολύγραφο, από τον οποίο βγάζαμε διάφορα φυλάδια και τα οποία τα προωθούσαμε σε όλη την περιοχή της Θράκης, Κομωτινή, Ξάνθη. Η
εργασία την οποία προσέφερε το Πατριωτικό Μέτωπο στα Μεταλλεία ήταν να συλλέγει πληροφορίες τα σκηνής των Βουλγάρων και Γερμανών. Οι Γερμανοί είχαν κατασκευάσει πάνω σε ένα βουνό το οποίο λεγόταν Σιβρίτεπες για να φτιάξουν επάκτη πυροβολία με την προϋπόθεση ότι υπολογίζονταν ότι θα γινόταν αποβίβαση των συμμάχων από τη Θράκη. Αναμνήσεις λοιπόν από μια ολόκληρη εποχή η οποία μπορεί να φαντάζει μακρινή σε εμάς τους νεότερους, αλλά είναι πάρα πολύ κοντινή, υπερβολικά κοντινή, και βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, κύριε Σαχαρίδη, όσον αφορά τις αξίες. Κάνοντας έναν υπολογισμό στην ηλικία του πατέρα σας, βλέπω ότι 27-28 χρονών ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, όταν μπήκε σε αυτήν την λέλαπα. Ναι, περίπου τόσο ήταν. Τόσο χρονών. Μην ακούγεται λίγο τραβηγμένο εντός εισαγωγικών για μας τους νεότερους, που στα 27-28 ακόμη ψάχνουμε να βρούμε τους αυτούς μας. Ακούστε, άλλες εκείνες οι εποχές, άλλη σημερινή εποχή. Σήμερα οι άνθρωποι εξελίσσονται ανάλογα με την εποχή, ανάλογα με το πνεύμα της εποχής. Τότε ο κόσμος πολεμούσε για να ελευθερωθεί. Δεν κοιτούσε ούτε τις ανέσεις του, τις προσωπικές. Δεν σκεφτόταν πώς θα περάσει καλά, σκεφτόταν πώς θα ελευθερωθεί. Με τον οποιοδήποτε τρόπο. Θέλω να πιστεύω κάθε πατριώτης πολέμησε και πολεμούσε με τα δικά του μέσα, με το δικό του τρόπο, χωρίς να σκεφτεί την προσωπική του ζωή. Σήμερα, δόξα τω Θεώ, έχουμε ειρήνη. Βέβαια, δόξα τω Θεώ, είναι, ναι. Βέβαια, η εποχή είναι, μάλλον οι εποχές, όχι μόνο η σημερινή και η προγενέστερη κτλ. Είναι κάπως διαφορετικές και περίεργες. Το αύριο θα είναι επίσης διαφορετικό. Επομένως, ανάλογα διαμορφώνεται και η συμπεριφορά του κόσμου και κυρίως των νέων. Και ανάλογα είναι και τα ενδιαφέροντα. Άλλα είναι τα ενδιαφέροντα των νέων της εποχής, της δεκαετίας μάλλον του 70. Άλλα ήταν τα αντίστοιχα της δεκαετίας του 60. Άλλα είναι τώρα. Πιστεύετε ανάλογα δηλαδή με τα γεγονότα και τις εποχές, και μάλλον με τα γεγονότα που διαδραματίζονται και τα γεγονότα που ρυθμίζουν και. Έχω την εντύπωση βέβαια ότι ακούγοντας όλους αυτούς τους ανθρώπους που έδρασαν και αγωνίστηκαν, ότι διαφοροποιούνται, έχουν διαφοροποιηθεί και οι αξίες. Δηλαδή ότι είχαν οράματα, πίστευαν σε κάποια ιδανικά. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι μια ολόκληρη εθνική αντίσταση είχε ένα ιδανικό. Είχε το πρότυπο του αρχηγού της, τον Άρη του Βελουχιώτη, ο οποίος καθοδηγούσε όλο το τότε ΕΑΜ, για παράδειγμα. Ναι. Πιστεύω ότι χρειάζονται οι αρχηγοί, χρειάζονται τα ενδάλματα μάλλον, γιατί κάπου κάνουν καλό, τα καλά ενδάλματα. Τα καλά ενδάλματα. Έτσι, γιατί υπάρχουν και τα αρνητικά. Αντίθετα, τα αρνητικά ενδάλματα, ας το πούμε έτσι. Εκείνη την εποχή ακόμα δεν είχε γίνει, θέλω να πιστεύω, ένδελμα τόσο. Ο Άρης ο Βελουχιώτης, αυτός ο μεγάλος Άρης Βελουχιώτης, γιατί ο καθένας δεν σκεφτόταν να μοιάσει το Άρη του Βελουχιώτη. Πολεμούσε. Πώς είναι, κύριε Σαχαρίδη, να έχει κανείς πατέρα έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μπει μέσα σε όλα τα γεγονότα, είχε αγωνιστεί, περνάει, πέρασε ως αίσθηση, γιατί μου είπατε ότι δεν διηγούνταν τα γεγονότα, το απέφευγε αυτό. Περνούσε σε εσάς ως παιδί, ως αίσθηση, ως ρεύμα συναισθηματικό. Ακούστε. Όπως είπα και προηγουμένως, ο πατέρας μου δεν μιλούσε πολύ. Και πολύ περισσότερο δεν μιλούσε για την προσωπική του ιστορία. Είχε όμως μια πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα, η οποία επεβάλλεται δια της σιωπής. Είχε μια άβρα και δέσποζε τον πάντων. Και συγχρόνως και μία διακριτική παρουσία. Εκεί που τον ένιωθες δίπλα σου διακριτικά, ένιωθες να σε κυριεύει. Μέσα από όλο αυτό το κλίμα, μέσα από όλη αυτή την ατμόσφαιρα που δημιουργούσε, και δεν το λέω έτσι εξειδικευμένα επειδή δεν υπάρχει πλέον, δεν υπάρχει στη ζωή αλλά υπάρχει στη θύμησή μας, το λέω γιατί έτσι ήταν, έτσι ένιωθες. Λοιπόν, μέσα από όλο αυτό το κλίμα μας είχε μεταδώσει και στον αδερφό μου και στη μητέρα μου και σε όλους στο σπίτι, είχε μεταδώσει
αυτές τις βασικές αρχές για τις οποίες πολέμησε, για τις οποίες προσπάθησε, μόχθησε και πίστεψε μέχρι τέλους. Και ζούσαμε αυτό το κλίμα. Χωρίς κουβέντα, μπορώ να σας πω. Νιώσατε ποτέ ότι ίσως και να μετάνιωσε γιατί μπήκε μέσα σε όλα, ίσως σε κάποια στιγμή είπε θα μπορούσα να καθίσω στο σπίτι μου ή στη βολή μου? Βέβαια όχι. Όχι. Βέβαια όχι. Mm-hmm. Αυτό ο άνθρωπος ήταν, ξέρετε, ο Μαρίνος ο Σαχαρίδης έφυγε ευχαριστημένος, αλλά να πιστεύω. Γιατί μέχρι την τελευταία στιγμή που έκλεισε τα μάτια του δεν έπαψε να πολεμά με τον τρόπο του, να προσπαθεί να εργάζεται για αυτό που πίστεψε τόσα χρόνια, διαρκώς. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, είπατε ότι τους ήρωες τους κρίνει ιστορία, αλλά νομίζω ότι ήρωες είναι, πιστεύω ότι η ιστορία της Ελλάδας είναι μικρές ανθρώπινες ιστορίες, πορείες ανθρώπων που μείναν συνεπείς μέχρι τέλους στην ιδεολογία τους. Αυτό είναι ηρωισμός. Ναι, έτσι είναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί, κατά από αυτή την έννοια βεβαίως, υπάρχουν πάρα πολλοί ήρωες στην καθημερινότητα. Δεν είσαι ήρωας μόνο όταν πολεμάς για κάτι, όταν πολεμάς τον πόλεμο, για την απελευθέρωση της πατρίδας σου. Ήρωας είσαι στην καθημερινή σου ζωή. Αντιμετωπίζοντας πάρα πολλούς αντιπάλους. Είχε φίλους βέβαια από εκείνα τα χρόνια, από τα χρόνια του αγώνα, φαντάζομαι. Είχαν μείνει γύρω του κάποιοι άνθρωποι. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι είχε τύχη μιας καθολικής αποδοχής. Αυτή είναι η αίσθηση που έχουμε πάρει και εμείς, ναι, που δεν το γνωρίσαμε. Τόσο σε επίπεδο φιλίας και σε ευρύτερο επίπεδο. Αλλά κάποιοι του μείνανε πιστοί μέχρι τέλους. Κάποιοι βεβαίως ήταν στα λόγια. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Αλλά σας είπα ότι έφυγε ευχαριστημένος από τη ζωή. Θα συνεχίσουμε την αναφορά μας στο βιογραφικό σε γενικές γραμμές βέβαια. Μια διακριτική όπως ζητήσατε αναφορά. Ναι, γιατί θα τη σεβαστούμε, ναι, την ευχαριστώ επιθυμία σας. Είμαστε στο στούντιο της Ροδόπης Τηλεόρασης. Έχουμε καλεσμένο μας τον κύριο Κώστα Σαχαρίδη. Προσπαθούμε διακριτικά και με χαμηλούς τόνους να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Μαρίνο τον Σαχαρίδη. Ήταν το αντάρτικο επώνυμό του. Ακριβώς. Το οποίο το κράτησε. Δηλαδή, βεβαίως, νομίζω ότι λίγοι ξέρανε τον αποκαλούσα μάλλον με το όνομά του. Περισσότεροι Μαρίνο τον γνωρίζανε. Μαρίνο το λέγανε. Ναι. Κράτησε λοιπόν εκείνο το επίθετο, το όνομα. Όλοι οι αντάρτες τότε παίρνανε κάποιο ψευδόνυμο. Σταματήσαμε κάποια στιγμή όσον αφορά το βιογραφικό, στο ότι στη δράση του στη διάρκεια της κατοχής, όταν αποχώρησαν οι Γερμανοί, οι Βούλγαροι για την περιοχή μας. Ακριβώς. Η παράδοση, η αποχώρηση των Βουλγάρων επέφερε και παράδοση της πόλης. Αυτή η παράδοση της πόλης τον βρήκε φρούραρχο της πόλης. Σε αυτόν έγινε η παράδοση. Και στον νομάρχη Απόστολο Αποστολίδη, 25 Δεκάτου 1944. Νομίζω ότι υπάρχουν απόγονοι του κυρίου Αποστολίδη. Βεβαίως. Ζει η γυναίκα του που είναι, αν δεν κάνω λάθος, 91 χρονών, και οι τρεις του οι κόρες, η μία κάπου στην Αθήνα, δεν θυμάμαι, και η άλλη ζει εδώ στα Παγούρια. Στα Παγούρια είναι η οικογένεια. Είναι οι άνθρωποι που πήραν την πόλη, που τους παραδόθηκε η πόλη όταν έφυγαν από εδώ οι κατακτητές. Τα γεγονότα βέβαια τρέξανε γρήγορα τότε, κύριε Σαχαρίδη, υπάρχει η συνθήκη της Βάρκιζας, οπότε αρχίζει ένας δεύτερος πόλεμος δυστυχώς για τη χώρα μας, ο εμφύλιος, και εξορίζεται. Ναι. Εξορίζεται και μάλιστα είναι από τα τραγελαφικά της ιστορίας, της ελληνικής ιστορίας. Δεν ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, γιατί τότε εξορίζονταν όσοι ανήκανε στο Κομμουνιστικό Κόμμα ως ενεργά μέλη και ως, με τη λογική του, ήταν παράνομο. Και όχι μόνο, πολλοί θέλω να πιστεύω πατριώτες εξορίστηκαν. Βέβαια ήταν μέλος της ΕΔΑ ο πατέρας μου, μετά έγινε μέλος της ΕΔΑ. Εξορίστηκε ως στρατιωτικός του Ελλάς.
Ήταν παραλογισμός, ναι, βέβαια. Πήγε κατευθείαν στην Μακρόνησο. Ναι. Πέρασε μάλλον και από τη Μακρόνησο, γιατί εξορίστηκε και σε άλλα νησιά. Στο Αγιευστράτιο, στην Ικαρία, στη Λέρο και νομίζω πέρασε και από Σαμοθράκη. Εξορίες σε έναν άνθρωπο, το αντίτιμο αυτής της τρελής ιστορίας που ακούγεται στο όνομα Εμφύλιος. Γιατί εργάστηκε, δούλεψε για την... Γιατί πολέμησε για τη λευτεριά της Ελλάδας. Της Ελλάδος. Με αυτή την έννοια λοιπόν, μην ελπίζουμε ότι δεν θα ξαναζήσουμε τέτοια πράγματα σε αυτή τη χώρα. Χιλιάδες αγωνιστές είχαν ανάλογη τύχη. Δεν ξέρω αν σας είχε μιλήσει ποτέ για αυτήν την ιστορία. Και πάλι για αυτή τη χρονική περίοδο της ζωής του μιλούσε ελάχιστα, γιατί υπέφερε πάρα πολύ, όπως θέλω να πιστεύω όλοι οι εξόριστοι. Και θα πω και κάτι, τον μεγάλο μου αδερφό, τον πρώτο του γιο, τον γνώρισε 6 χρονών. Υπάρχει κάποια στιγμή ένας γάμος με την μητέρα σας το 1946. Ακριβώς. Ό,τι μου λένε εδώ οι σημειώσεις μου, μέσα στη δίνη του πολέμου ουσιαστικά. Ναι, του Εμφύλιου. Μετά από την απελευθέρωση, με τον Εμφύλιο, μόλις πριν αρχίσει μάλλον ο Εμφύλιος, εδώ στην περιοχή μας. Και το γιο του, το μεγάλο, τον γνώρισε όταν γύρισε από την εξορία. Από την εξορία. Οπότε, όλα αυτά τα χρόνια, φανταστείτε, εκτός από τα βασανιστήρια που υπέστη, όπως και όλοι, ναι, όλοι τον πατέρα μου, όλοι πέρασαν από εκεί. Βεβαίως περάσανε. Είχε και το ψυχολογικό. Άρα δεν τον πίεζε να μιλήσει. Το μόνο που μου είπε, του λέω, ρε πατέρα, πού έμαθες τα λογιστικά? Μου λέει, μου τα δίδαξε κάποιος καθηγητής στον Άγιο Ευστράτιο. Καθηγητής λογιστικής. Ναι. Καθηγητής λογιστικής, ναι. Και είναι το επάγγελμα που άσκησε όταν ήρθε, όταν γύρισε. Βέβαια, έπρεπε να επιβιώσει ο άνθρωπος. Όταν είχε, λέει εδώ στο βιογραφικό του, ότι μπήκε στη σχολή αξιωματικών στην αρχή. Ήταν με την κήρυξη του πολέμου αυτό ή ξεκίνησε για να γίνει αξιωματικός? Ξεκίνησε για να γίνει αξιωματικός, είχε μπει στη σχολή μηχανικού. Τότε ήταν η σχολή μηχανικού. Και μετά τον έπιασε ο πόλεμος. Στο Γουδί ήταν η σχολή του μηχανικού. Και μετά τον έπιασε ο πόλεμος. Έφυγε στην Αλβανία, υπηρέτησε ως ανθιπολογαγός. Αυτά που προαναφέρατε. Αυτά που είπαμε. Ναι. Και κάποια στιγμή βέβαια συνάντησε, φαντάζομαι, πολλές μορφές της ελληνικής ιστορίας εκεί που βρέθηκε. Βεβαίως. Μιλούσε με ιδιαίτερο θαυμασμό για κάποιους από αυτούς, με εκτίμηση. Με νοσταλγία, θα έλεγα. Νοσταλγία. Ναι. Γενικά για τους συντρόφους του που πολέμησαν στην Αλβανία μιλούσε με νοσταλγία. Ναι. Και φυσικά και για αυτούς που ήταν στην εξορία. Είχα κάνει μια φορά μια κουβέντα μαζί του και μου είχε πει, μου είχε μιλήσει με πολύ, πολύ θετικά λόγια, τόσο για τον Άρη του Βολουχιώτη, τόσο και για τον Νίκο τον Μπελογιάννη. Και μάλιστα είχε πει ότι έτρεφε μια απεριόριστη εκτίμηση στο πρόσωπό του και αν δεν είχε το τέλος που είχε, πίστευε ότι ενδεχόμενα θα ήταν ένας από τους ηγέτες, αν όχι της Ελλάδας, τότε ήταν δύσκολο αυτό, τουλάχιστον του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κοιτάξτε, αυτό βέβαια θα μπορούσε να το κρίνει καλύτερα ο ιστορικός. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι έτσι κάπως θα γινόταν. Δηλαδή, μια και το αναφέρατε, ο Νίκος Μπελογιάννης ήταν ο φυσικός ηγέτης, ο μετέπειτα φυσικός ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και ο Άρης ο Βελουχιώτης, ο αδικοχαμένος Άρης. Ας κάνουμε πάλι μια στάση στις δικές του τις κουβέντες, στα δικά του τα λεγόμενα, στις δικές του τις ενθυμίσεις, πάλι μέσα από το βίντεο που έχουμε εδώ στο σταθμό. Τα ψυγεία της αποθήκης των αδερφών Λιάκων, τα οποία φρόντισε ο Ελλάς να περισσώσει, με τα οποία και έζησε ο τόπος από την ημέρα που ανέλαβε η αυτοδιοίκηση του Ελλάς μέχρι την ημέρα που παρέδωσε. Έσωσε ο Ελλάς των νοσοκοπίων από τη λαιλασία των Βουλγάρων. Έφερε πίσω από το χωριό Τσορβατζίσκο τα κλεμμένα μεγάλα ζώα, τα οποία μετέφεραν περί τα 1000 κομμάτια οι Βούλγαροι. Κατόρθωσε ο Ελλάς να κατήσει από την μεταφορά των 100 εκατομμύριων λεύμα με τα οποία κινήθηκε η αγορά στο διάστημα που κυβέρνησε το ΕΑΜ και το ΚΚΕ.
Το ΕΜ, ΚΚΕ, κατόρθωσε να τηρήσει την τάξη στον ομόλογο της χωρίς καμία εξαίρεση στους πολίτες. Με πρωτοβουλία και εντολή του Λάμπρου Κανακαρή ήλθαν δύο γιατροί από τη Θεσσαλονίκη, ο ένας χειρούργος Παπαδημήτριος Χρήστος και ο παθολόγος Παπαδημήτριος Δημήτριος από την Καβάλα και ανέλαβαν την οργάνωση, τη διεύθυνση του νοσοκομείου. Παιδεία, λειτουργεί στο γυμνάσιο με τον καθηγητή Στέφανο από την Καβάλα και το γυμναστή Μπεναρδί Στέλιο. Στα κεφαλοχώρια λειτουργήσαν τα δημοτικά σχολεία επανδρομένα με μερικούς δασκάλους και από φοιτητές γυμνασίου. Η ΕΤΑ διαχειρίζεται τρόπο με προσοχή και σύνεση χωρίς να κάνει διακρίσεις στους πολίτες. Η ασφάλεια του τόπου ανετέθη στην στρατιωτική διοίκηση του Ελλάς με τη βοήθεια του ΑΜΚΚΕ με επιθέροντα και αίσθημα ευθύνης. Κράτησε τον πόλεμο μακριά και έθεσε κλίμα εμπιστοσύνης και δεν έγινε κανένα κρούσμα για τη δυσφήμιση του αγώνα του ΑΜ Ελλάς. Στην ασφάλεια τριμερής επιτροπή με Πλατσίδη, Σαβουλίδη, Γιάννη και Παντζάρη υπηρέτησα με ευθυνότητα χωρίς να δημιουργεί κρούματα αυθαιρσίας και απειθαρχίας. Το ΚΚΕ με στελέχη συμμετείχαν στην επιτροπή του ΙΑΜ αυτοδιοίκηση σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του τόπου, όλο το εξάμεινο που διοίκησε τον τόπο η αυτοδιοίκηση. Η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών οργανώθηκε με τον Γιάννη Λαγούιδη, Βλαμίδη Ηλία, Νικολαή Δημήτριο και Χατζημιχάλη Μιχαήλ. Ήταν ένα απόσπασμα από τις ενθυμίσεις του, ενθυμίσεις που δυστυχώς δεν γράφτηκαν σε κάποιο βιβλίο, δυστυχώς δεν αποτυπώθηκαν έγγραφα. Κάποια πράγματα εσείς ως οικογένεια αλλά και κάποιοι παραέξω έχουν ακούσει βέβαια από αυτήν την όλη αυτήν την έντονα αγωνιστική ζωή. Μιλούσαμε, είπαμε καταρχάς ότι έχει εξοριστεί, γυρνάει κάποια στιγμή από την εξορία, ασκεί το επάγγελμα της λογιστικής. Βεβαίως τα δύσκολα χρόνια όταν επέστρεψε από την εξορία είχε και την ανάλογη περιποίηση που είχαν και οι υπόλοιποι δημοκράτες από το τότε παρακράτος. Δηλαδή διώξεις, ξυλοδαρμούς. Και φαντάζομαι ότι δεν μπόρεσε και τόσο απρόσκοπτα εντός εισαγωγικών να ασκήσει το επάγγελμα. Ναι, είχε δυσκολίες. Είχε δυσκολίες. Τα χρόνια περνάνε και φτάνουμε στο 1967. Με την κήρυξη της δικτατορίας, λένε οι σημειώσεις μου, ότι συνελήφθη και εξορίστηκε στη Γιάρο. Το θυμόνταν πάντως, δεν τον ξεχνούσαν. Όχι. Από αυτό έχω προσωπικές μνήμες, γιατί τότε ήμουν κάπως μεγάλο παιδί. Πήγαινα πρώτη γυμνασίου. Όταν έφυγε το πρωί για τη δουλειά, δεν ξαναγύρισε. Το συνέλαβαν στη δουλειά δηλαδή. Το συνέλαβαν κάπου έξω στο δρόμο, δεν ξέρω πού. Τον είχαν καταγεγραμμένο στα κοιτάπια προφανώς. Ακριβώς, και μετά από 2 ή 3 μέρες μας ειδοποίησαν και τον επισκεφθήκαμε στο αστυνομικό τμήμα, στο πρώτο τότε πρώτο αστυνομικό τμήμα, αν θυμάμαι καλά, ήταν στην οδό Ιερωνύμου. Ήταν στο κρατητήριο μαζί με άλλους δημοκράτες που είχαν μαζέψει, που συλλάβανε. Και μάλιστα του πήγε η μητέρα μου, δεν ήξερε τι να του πάει, του πήγε λίγο ψωμί. Και αυτό που θυμάμαι και που μου έκανε εντύπωση ήταν που ψάχνανε με τα βρωμόχερά τους το ψωμί. Το ψωμί, μήπως έχει κάτι μέσα. Έφυγε μετά από περίπου 1 εβδομάδα. Γιατί μετά μεταφέρθηκε στη Γιάρο. Όχι στη Γιάρο, στις φυλακές της Κομωτινής, στις δικαστικές φυλακές Κομωτινής, τις παλιές τότε που ήταν στα δικαστήρια. Και μέσω Καβάλας, αν θυμάμαι καλά, η Καβάλας ή ένα άλλο λιμάνι που είναι μετά την Καβάλα. Εκτός από το λιμάνι της Καβάλας, νομίζω ότι είναι της Θεσσαλονίκης. Όχι, πριν από τη Θεσσαλονίκη, ένα έτσι μικρό λιμάνι, από εκεί τους στείλανε στη Γιάρο με ένα οχηματαγωγό. Εξορία λοιπόν και μετά από τόσα χρόνια για μια δράση ουσιαστικά αντιστασιακή στον κατακτητή. Τι συναισθήματα μπορεί να γεννηθούν σε ένα παιδί που είναι στην εφηβεία και που ξαφνικά βλέπει τον πατέρα του να διώκεται, ένα σπίτι να ερημώνει, με μόνο αιτιολογικό
ότι κάποτε πολέμησε τον κατακτητή. Υπήρχε ένα παράπονο. Ένας πόνος. Μπορώ να το εκφράσω ελεύθερα ότι η συμπεριφορά στο σχολείο, στο γυμνάσιο, αυτό θα ρωτούσε τώρα, ήταν ιδιαίτερη από τους καθηγητές, μάλλον από κάποιους καθηγητές, οι οποίοι πιθανόν να ήταν αναγκασμένοι να κάνουν έτσι, να συμπεριφέρονται έτσι. Προφανώς εδόθησαν οδηγίες άνωθεν. Ένιωθε έτσι, κάπως παράξενα. Αλλά το συνήθισα. Πέρασε. Συνηθίζονται. Ναι. Περνάνε. Βεβαίως γύρισε γνωρίς. Γύρισε στους 3 μήνες γιατί αρρώστησε και έπαθε Στεφανία ο πρόβλημα, έπαθε την καρδιά του. Και μένει να δουν τη λιγότερο εδώ μπροστά. Και φοβήθηκαν. Φοβήθηκαν μήπως. Μήπως τους πεθάνει και το στείλανε πίσω. Ευτυχώς γύρισε νωρίς. Φαντάζομαι όμως ότι όλη τα υπόλοιπα χρόνια ήταν σε έναν ασφυκτικό κλειό. Βεβαίως. Ήταν ασφιχτικός, το τηλέφωνο μας παρακολουθεί, μας παρακολουθούσαν γενικά, η ασφάλεια ήταν κάτω από το σπίτι μας μόνιμα. Τα γνωστά. Τα γνωστά. Εντάξει. Τα γνωστά για αυτούς που τα ζήσαν, για τους υπόλοιπους που δεν τα ζήσαν, γνωστά από τις τηλεοράσεις, από κάποια αφιερώματα, ίσως και καθόλου γνωστά, ίσως να αρχίζουν και να ξεχνιούνται στην πορεία. Ζήσαμε κάποια χρόνια έτσι μια άνθηση της τάσης να ξαναβγάλουμε την ιστορική μνήμη στο προσκήνιο, αλλά νομίζω ότι αρχίζουμε και γυρνάμε προς τα πίσω. Πώς ήταν μέσα στο σπίτι ως πατέρας? Μου λέγατε προηγουμένως, κύριε Σαχαΐδη, ότι είναι ένας βαθιά δημοκρατικός άνθρωπος. Ναι. Αυτό που πίστευε βαθιά ήταν η προσωποποίηση του δημοκρατικού ανθρώπου. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν ξεχώριζε τους ανθρώπους όπως τους ξεχωρίζουν άλλοι. Δεξιούς, αριστερούς, άσπρους, μαύρους, κίτρινους, κόκκινους. Ξεχώριζε τον άνθρωπο. Τίποτα άλλο. Και στο συνάνθρωπό του αφιέρωσε τη ζωή. Στο συνάνθρωπο. Ήταν πολύ διακριτικό στο σπίτι. Είχε μια διακριτική, όπως είπα και στην αρχή, διακριτική παρουσία. Δεσπόζουσα δε με ισχυρή προσωπικότητα. Εξέπεμπε αύρα. Εκεί που χρειαζόταν, γινόταν αυστηρός. Έλεγε και την κουβέντα του την αυστηρή που χρειαζόταν. Θέλω να πιστεύω και χρειάζεται κάθε σπίτι. Αλλά ποτέ δεν τον είδαμε με φόβο. Πάντα με σεβασμό. Πάντα με σεβασμό και τις ίδιες αξίες για τις οποίες πολέμησε, άφησε παρακαταθήκη σε όλους, όχι πιστεύω μόνο. Πως ναι. Όλοι αυτοί που αγωνίστηκαν νομίζω ότι αφήνουν παρακαταθήκη όχι μόνο για τους δικούς τους ανθρώπους, αλλά και για τους γύρω τους, για αυτούς. Τον περίγυρο. Για τον περίγυρο, για τις επόμενες γενιές που στο κάτω-κάτω για αυτές... Γι' αυτές αγωνίστηκαν. Όταν παλεύεις για την ελευθερία, δεν παλεύεις μόνο για την ατομική σου ελευθερία. Σκέφτεσαι και τις επερχόμενες γενναίες. Μα δεν σκέφτεσαι την ελευθερία σου, θέλω να πιστεύω. Δεν σκέφτεσαι την προσωπική σου, την ατομική σου ελευθερία εκείνη την ώρα που πολεμάς, που μάχεσαι. Το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ελευθερώσεις τον τόπο, την πατρίδα σου. Δεν σκέφτεσαι τον εαυτό σου και μόνο. Αυτό μόνο τον εαυτό σου καθόλου. Αυτό θέλω να πιστεύω. Ναι. Αυτό μπορεί να μας το πούνε αυτοί που πολέμησαν. Αυτοί που πολέμησαν τότε. Αλλά έτσι πιστεύω. Και νομίζω ότι αλλιώς δεν γίνεται. Γιατί αν σκεφτεί κάποιος τον εαυτό του, δεν θα ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα. Υπήρξε και αθλητής, ναι, από ό,τι βλέπω. Ήταν αθλητής του πεντάθλου. Τότε δεν υπήρχε δέκαθλο, ήταν το πένταθλο. Αθλητής του Εθνικού Αλεξανδροπόλεως και ποδοσφαιριστής. Και μετά, όταν εγκαταστάθηκε εδώ στην Κομωτινή, παντρεύτηκε. Πήρε μεταγραφή στην ΑΕΚ, νομίζω. Νομίζω στην ΑΕΚ. Και ένα διάστημα έπαιξε. Και μετά τραυματίστηκε και δεν ξανάπαιξε. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση ή αν σημαίνει κάτι αυτό, οι άνθρωποι που αγωνίζονται γενικά, είτε και στον χώρο της αντίστασης, στον χώρο των ταραγμένων εκείνων χρόνων, έχουν πάντα στο βιογραφικό τους και αυτήν την παράμετρο του αθλητισμού. Φαίνεται θα συντεριάζει το πνεύμα τους. Ίσως να είναι και έτσι. Επειδή πάντα αγωνιζόταν για κάτι.
Ακόμα και για τον κλασικό αθλητισμό αγωνιζόταν συνέχεια. Αν χρειαζόταν, κύριε Σαχαρίδη, εσείς τα δικά σας παιδιά, παίρνοντας ως αφορμή κινητήρια, αιτία αν θέλετε, από την δράση, όλη αυτή την αγωνιστική δράση του πατέρα σας, αν χρειαζόταν να πείτε κάτι, να στείλετε ένα μήνυμα, τι θα τους λέγατε? Να μείνουν ή να γίνουν και να ζήσουν ταπεινοί, όπως ήταν ο παππούς τους. Και φυσικά να αγωνίζονται, φαντάζομαι... Να αγαπάνε τον συνάνθρωπό τους. Ξέρετε, είναι λίγο παράξενα τα χρόνια που ζούμε. Πριν έρθω στο σταθμό, άκουγα την τελευταία... την ετήσια έκθεση του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής στην Ελλάδα, που έλεγε ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των νέων πλέον είναι υποχείριο ναρκωτικών ή γενικότερα εξαρτησιογόνων ουσιών. Είναι σύμπτωμα των καιρών. Ακριβώς. Περνάμε μία περίοδο παρακμής και γι' αυτό είπα προηγουμένως, άλλα ήταν τα οράματα και οι επιδιώξεις των νέων της δεκαετίας του 70, άλλα της δεκαετίας του 60. Αλλά τώρα, δεκαετία του 70 ήταν η περίοδος του Πολυτεχνείου, ήταν η περίοδος της μεταπολίτευσης, οι νέοι ήταν η περίοδος βέβαια της δικτατορίας. Οι νέοι πολεμούσαν για τη δημοκρατία, για την ελευθερία. Και μεγάλη ιδανικά. Μπράβο, με ιδανικά. Ήταν έντονα πολιτικοποιημένη γενιά. Αυτή που πέρασα εγώ προσωπικά, την βίωσα. Σήμερα περνάμε μία παρακμή. Θέλω να πιστεύω ότι θα λήξει αυτή η περίοδος, θα έρθουν καλύτερες μέρες. Οπότε σαφώς τα οράματα θα αλλάξουν και οι συνήθειες. Να είμαστε αισιόδοξοι για το αύριο. Βεβαίως. Αισιόδοξα τα μηνύματα. Όλα έχουν ένα κύκλο. Θα κλείσει ο κύκλος της παρακμής, θα αρχίσει ο κύκλος της ακμής. Ίσως να είναι έτσι, γιατί αν σκεφτείτε ότι πριν μερικά χρόνια λίγοι μιλούσαν για τον Βελουχιώτη και ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σχεδόν σύμβολο αντίστασης, ίσως να είναι και αυτό ένα θετικό δείγμα των καιρών, ίσως. Απλώς σας είμαστε αισιόδοξοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και είχαμε αυτήν την μικρή κουβέντα. Και τιμήσαμε τη μνήμη του πατέρα σας, αλλά και τη μνήμη της εθνικής αντίστασης συνολικά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα κλείσουμε αυτήν την εκπομπή μας, τη σύντομη αναφορά μας, με ένα μικρό βίντεο στο οποίο ακούγεται ένα ποίημα του Μανώλη του Αναγνωστάκη, ένας ποιητής, ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε στην εθνική αντίσταση, στον εμφύλιο, έζησε πολύ έντονα γεγονότα, και έγραψε για ένα φίλο του, στο πρόσωπο ενός φίλου του, είδε όλους αυτούς τους αγωνιστές και έγραψε ένα ποίημα. Απόσπασμα αυτού του ποίηματος θα ακουστεί στο βίντεο που θα παρακολουθήσουμε ως κλείσιμο αυτής της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω, αγαπητοί τηλεθεατές, που ήσασταν απόψε μαζί μας και να ανανεώσουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού για την ερχόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα. Ήμασταν όλοι μαζί και ξεδιπλώναμε ακούραστα τις ώρες μας. Τραγουδούσαμε σιγά για τις μέρες που θα ερχότανε φορτωμένες πολύχρωμα οράματα. Αυτός τραγουδούσε, σοπαίναμε, η φωνή του ξυπνούσε μικρές πυρκαγιές. Χιλιάδες μικρές πυρκαγιές που πυρβολούσαν την νιώτη μας. Μερόνυχτα έπαιζε το κρυφτό με το θάνατο σε κάθε γωνιά και σοκάκι. Λαχταρούσε ξεχνώντας το δικό του κορμί να χαρίσει στους άλλους μια άνοιξη. Ήμασταν όλοι μαζί, μα θαρρείς πως αυτός ήταν όλοι. Στα μάτια του χαράχτηκε ανάσβηστα η χαρά της καινούργιας ζωής μας. Μα όλα αυτά ήταν απλά και ο καιρός είναι λίγος. Κανείς δεν προφταίνει. Φύγανε κι άλλοι, μας ήρθαν καινούργοι, γεμίσαν οι δρόμοι. Το πλήθος ξεγίνεται αβάσταχτο, ανεμίζουνε πάλι σημαίες. Μαστιγώνει ο αγέρας στα λάβαρα, μες στο χάος σχηματίζουν τραγούδια. Αν μες στις φωνές που τα βράδια τρυπούν ενελαίητα τα τείχη ξεχώρισες μια, είναι η δική του.
Ανάβει μικρές πυρκαγιές, χιλιάδες μικρές πυρκαγιές που πυρπολούν την αντίθεση νιώτη μας. Είναι η δική του φωνή που βουίζει στο πλήθος τριγύρω σαν ήλιος. Παγκαλιάζει τον κόσμο σαν ήλιος, που σπαθίζει τις πίκρες σαν ήλιος, που μας δείχνει σαν ήλιος λαμπρός τις χρυσές πολιτείες, που ξανοίγονται μπρος μας, λουσμένες στην αλήθεια και στο αίθριο το φως.